7 Αυγούστου 2021. Είναι οι μέρες όπου σχεδόν όλος ο πλανήτης καίγεται, η μισή Ελλάδα είναι στις φλόγες και να σας πω την αλήθεια, δεν είχα καμία διάθεση να κάνω βίντεο, αλλά συνέβη κάτι χθες όπου λέω, κοίτα να δεις, μέσα σε όλη τη μαυρίλα και με αφορμή αυτή όλη τη μαυρίλα και τη στάχτη μπορείς να δεις μια ακτίδα φωτός. Έτσι λοιπόν, χθες το βράδυ έπεσε στην αντίληψή μου οι αγαπητοί φίλοι Unboxholics, κάνανε ένα live και μαζέψανε με έρανο διαδικτυακά πάνω από 300.000 ευρώ για τους πυρόπληκτους. Και ξέρετε, μπορεί πολλοί να θεωρούμε ότι αυτό είναι χρέος να το κάνουν, γιατί το έχουν ξανακάνει και με πολύ μεγάλη επιτυχία, ότι είναι χρέος τους να το κάνουν, αλλά δεν είναι χρέος κανένας να κάνει τίποτα. Έτσι λοιπόν τα παιδιά αφιέρωσαν το βράδυ τους σε αυτό το σκοπό και σε συνδυασμό με αυτό που έγινε τις προάλλες με τη Βασιλική και το Μαρίνο, δύο παιδιά που είναι developers, φτιάχνουν δηλαδή δικό τους video game και είπαν θα βάλουμε την προσπάθειά μας, το όνειρό μας σε ένα site και εκεί θα μπορεί όποιος θέλει να συνδράμει και αυτοί να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα με τη βοήθεια του κόσμου. Συνειδητοποιώ πόση δύναμη έχει η gaming κοινότητα, δεν θα πω παγκοσμίως, από εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε πραγματικά μια χούφτα άνθρωποι όπου με την πρώτη ευκαιρία θα συνδράμουμε και αν δούμε τον καλό σκοπό θα πάμε και θα αφήσουμε 1 ευρώ, 5 ευρώ ή θα κάνουμε μια κοινοποίηση μέσα από τα δικά μας social media αν δεν έχουμε φράγκο. Και όλα αυτά μέσω των social media, μέσω του YouTube, όπου το YouTube πραγματικά αρχίζει τώρα σιγά σιγά να δείχνει τα δόντια του, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι το YouTube ακόμα είναι στην πολύ αρχή του. Δεν έχουμε δει ακόμα τη δύναμή του. Και θυμάμαι παλιά κάναν κάτι μαραθώνιο στην τηλεόραση για διάφορα θέματα που μπορεί να προέκυπταν και δεν νομίζω ότι μέσα σε τόσες λίγες ώρες κατάφερναν να μαζέψουν τόσα χρήματα. Μπράβο σαν Unboxholics, μπράβο σε όσους βάλανε έστω μισό ευρώ, μπράβο σε όσους κάναν μια κοινοποίηση. Την κοινοποίηση βέβαια την κάνει στα social media. Και εδώ έχουμε ένα δίκοπο μαχαίρι με αυτά τα social media. Βλέπουμε ότι κάθε τι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με διάφορους τρόπους. Είναι όπως σου λέει το μαχαίρι. Το μαχαίρι μπορείς να κόψεις το ψωμί και να φας, μπορείς όμως και να σκοτώσεις κάποιον. Έτσι λοιπόν, στα social media και ειδικότερα θα αναφερθώ στο Facebook. Το Facebook είναι το τοξικότερο μέρος αυτή τη στιγμή να πας να μπεις και να περάσεις την ώρα σου. Είναι ένα μέρος όπου εάν μπεις ψυχικά υγιής και κάτσεις και διαβάζεις τι γράφουν, τι αναρτεί ο καθένας και ασυμφωνείς μαζί τους, ο τρόπος που το λένε μπορεί να σε αρρωστήσει. Από την άλλη όμως μπορείς να κοινοποιήσεις και να επικοινωνήσεις τόσο τρομερά και σπουδαία πράγματα. Άρα εγώ που θα ήθελα να καταλήξω με όλο αυτό, καλό είναι στη ζωή μας να είμαστε μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Καλό είναι όσο αγανακτισμένοι και θυμωμένοι είμαστε να βουτάμε τα χέρια μας στο μυαλό και μετά να γράφουμε. Πώς παλιά λέγαμε πρέπει να βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό και μετά να μιλάς. Τώρα έχουμε τα χέρια μας όπου με αυτά πληκτρολογούμε στο τηλέφωνο, στο λάπτοπ μας. Εγώ λοιπόν έτσι όπως το βλέπω το πράγμα είναι προτιμότερο να κάνεις μια κοινοποίηση σε τέτοια θέματα, να βάλεις μισό ευρώ στο PayPal ενός τέτοιου σκοπού από το να κάτσεις και να βγάζεις πύρινους λόγους, να καταδικάζεις, να τσακώνεσαι με τους άλλους γιατί μπορεί κάπου να διαφωνείς. Ας είμαστε λοιπόν από αυτούς όπου θα βάλουν ένα μικρό λιθαράκι όπου θα οδηγήσουμε τους ίδιους μας, τους εαυτούς, προς το φως, αυτό που λέμε στο καλό, πες το όπως θέλεις, και ας μην είμαστε από αυτούς όπου θα βάλουν το λιθαράκι για να βουτυχτούμε πιο βαθιά στην κόλαση. Μετά είναι ότι η τηλεόραση σου πουλάει πολύ το ότι ενημερώνεσαι. Δεν ενημερώνει κανέναν πλέον η τηλεόραση. Εάν θες να πεις τον εαυτό σου ενημερωμένο, μπορείς μέσα σε ένα λεπτό να ενημερωθείς. Το να κάθεσαι 14 ώρες την ημέρα και να βλέπεις ειδήσεις, και δεν λέω μόνο για αυτό που συνέβη τώρα, γενικότερα μιλάω, δεν είναι ενημέρωση. Είναι μια καθαρή πλήση εγκεφάλου. Και σκέψου ότι πολλές φορές ότι αυτά τα μέσα χρησιμοποιούν την ανάποδη λογική. Δηλαδή, ξέρουν ότι θα διαφωνήσεις, ξέρουν ότι θα αντιδράσεις και πετυχαίνουν τους στόχους τους με το να σε εκνευρίζουν. Άρα ας προσέχουμε ποια νου το παιχνίδι παίζουμε, ας παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, αυτό που γουστάρουμε και επίσης κάτι άλλο ακόμα. Θέλω
Την επόμενη φορά, όταν σας πούνε κάποιοι που δεν ασχολούνται με το gaming, άντε ρε τι ασχολείσαι τώρα με αυτούς εδώ τους καραγκιόζιδες, εκείνους τους άλλους, τι κάθονται και παίζουν και εσύ κάθεσαι και παίζεις όλη μέρα. Κάνε ένα screenshot αυτό που συνέβη με τα παιδιά από το Go Heroes και τους Unboxholics, τράβε ένα screenshot στο τηλέφωνό σου και κάντε τους έτσι. Εγώ θα πείσουμε μέρος αυτής της κοινότητας. Μπράβο λοιπόν σε όλους σας. Και εδώ που φτάσαμε, αν είσαι κάτσι μέχρι το τέλος, να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλη την gaming κοινότητα που λέμε και σε όλους αυτούς όπου δεν παίζουν αλλά γουστάρουν το κανάλι μου, γιατί δεν ασχολούμαι μόνο με gaming και νιώθω ότι, ας πούμε, κάποια από τα βιντεάκια που φτιάχνω, αυτό το 5-10 λεπτό που διαρκούν, μπορεί έτσι να σε κάνουν να γελάσεις λίγο, να προβληματιστείς. Και είμαι τρομερά χαρούμενος που είμαι εδώ σε αυτό που λέγεται YouTube. Γεια χαρά λοιπόν και καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, γιατί η δύναμη είναι αυτή όπου στο τέλος θα μας σώσει και όχι το να μην έχουμε προβλήματα. Bye!